Διαβάζω σε ένα λογαριασμό του Twitter και έτσι καλημερίζω τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Διαβάζω σε ένα λογαριασμό το εξής πετυχημένο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Στον ευρύτερο κύκλο γνωστών, μου λέει τώρα αυτός που το γράφει, οι ίδιοι που ήταν δραχμιστές ήταν μετά αντιεμβολιαστές και τώρα πουτινάκια. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι ήδη ότι οι ίδιοι είναι εναντίον των ανεμογεννητριών. Δεν είναι το παζλ. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Καλή εβδομάδα. Ναι. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είχε λοιπόν βάθος, είχαν βάθος τα επιδόματα του ΟΑΕΔ που συνδέονται με τα επιδόματα τυφλότητας που έπαιρναν επαγγελματίες οδηγοί σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας κάποτε. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, συνέβαινε το εξής παράδοξο και συμβαίνει ακόμα. Ενώ η ανεργία πέφτει, έπεσε 4 μονάδες από το 2019 είσαμε τώρα, από το καλοκαίρι του 19 που ήταν 17,2% έχει πέσει το 13,3% τώρα. Την ίδια στιγμή έχουμε ακατέβατη την ανεργία στον ΟΕΔ. Δηλαδή έχουμε 590.000 ανέργους όπως τους μετράει η Ελστάτ και η Eurostat, και έχουμε 1.100.000 εγγεγραμμένους στον ΟΕΔ. Μια διαφορά των 500.000. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι κατά φαντασία να ανεργεί, αλλά είπα να το ψάξουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο βρέθηκε αναλύοντας τα στοιχεία είναι ότι έχουμε 40.000 άτομα που είναι στο μητρό του ΟΑΕΔ, ενώ έχουν ετήσιο εισόδημα δηλωμένο από τους ίδιους στην εφορία πάνω από 20.000 ευρώ. Μάλιστα 13.000 από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Και πηγαίνοντας παρακάτω και κάνοντας διασταυρώσεις με την ΑΔΕ, γιατί όσο το ψάχνε κανείς τόσο παραπάνω πράγματα έβρισκε, βρήκαμε μεταξύ των άλλων ας πούμε γυναίκα 56 ετών έγγαμη με 12 χρόνια ανεργίας στον ΟΑΕΔ, κάτι Κολυκαβητού εδώ στην Αθήνα, με οικογενειακό εισόδημα το 20.160.000 ευρώ κατά δική της δήλωση, έτσι. Γυναίκα 49 ετών έγγαμη με 13 χρόνια ανεργίας στον ΟΑΕΔ, κάτοικο του Δήμου Διονύσου, με οικογενειακό εισόδημα το 20, κατά δική της δήλωση επαναλαμβάνω, 180.000 ευρώ. Γυναίκα 48 ετών έγγαμη με 11 χρόνια ανεργίας, κάτοικο Κηφισιάς, με οικογενειακό εισόδημα το 20, 300.000 ευρώ. Μισό λεπτό. Αυτά τα επιδόματα ανεργίας είναι ισόβια, κύριε Χατζηδάκη, γιατί από κάπου ξεκινάει. Από την ώρα που δεν διακόπτεται, ο άλλος συνεχίζει. Και αν ακόμη μπορεί να είχε για κάποια περίοδο της ζωής των αυτοί οι άνθρωποι να ήταν άνεργοι και να ενεγράφησαν για επίδομα. Αλλά, τα επιδόματα ανεργίας δεν είναι ισόβια. Τα επιδόματα ανεργίας δίνονται για ένα έτος και στη συνέχεια δίνονται κάποια ειδικά επιδόματα μακροχρόνιας ενεργίας. Ναι. Όμως υπάρχουν πολλά άλλα επιδόματα που δεν έχουν να κάνουν με κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έχουν να κάνουν απλά και μόνο με την εγγραφή στο μητρό του ΟΑΕΔ. Μεταξύ των άλλων... Μισό λεπτό, στο μητρό εγγράφεσαι και μετά ισοβίως παίρνεις επιδόμα. Θα σας πω τι παίρνεις. Πρώτον, έχεις προνομιακή πρόσβαση στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Δεύτερον, έχεις δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού. Τρίτον, έχεις ειδική πρόσβαση προνομιακή στις υπηρεσίες υγείας. Τέταρτον, έχεις δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικών μεταφορών κτλ. Ναι. Λοιπόν, εδώ παρεμβαίνουμε λοιπόν. Και δεν ελέγχει κανείς. Μισό λεπτό. Έτσι να γραφτούμε όλοι, να γραφτούν και άλλοι άνθρωποι στον ΑΕΔ. Ναι. Και θα μπορούσαν να γραφτούν και θα τα έπαιρναν νομίμως. Διότι αυτό είναι και κάτι άλλο. Μου λένε πολλοί και τι θα κάνεις. Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Διότι όλα αυτά τους έδιναν οι νόμοι το δικαίωμα να τα κάνουν. Έτσι. Ναι. Δεν τα έκαναν παράνομα. Λυπάμαι που το λέω. Ναι. Γιατί και εγώ έψαξα να δω αν υπήρχε δυνατότητα κυρώσεων κτλ. Ναι, αλλά από την ώρα που δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια ή χρονικά κριτήρια ή τίποτε. Μπορούσε ο καθένας να γράφεται και να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Και ποιοι είναι αυτοί οι χουβαρντάδες, δηλαδή είναι όλων των κυβερνήσεων αυτό το χουβαρνταλίκι, κύριε Χατζηδάκη? Ναι, κατά καιρούς είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες, ναι, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν, γιατί εμείς κάνουμε και άλλη μια προσπάθεια.
πέραν του ότι εισάγουμε εισοδηματικά κριτήρια, που είναι αυτά που ισχύουν στο επίδομα θέρμανσης. Βάζουμε τα ίδια κριτήρια και λέμε ότι στο επίδομα θέρμανσης, ας πούμε, για να το παίρνεις, πρέπει να αν είσαι έγγαμος, πρέπει να έχεις 20.000 ευρώ και κάτω εισόδημα. Τα ίδια κριτήρια θέτουμε και εδώ. Αλλά κάνουμε και κάτι άλλο. Για το επίδομα ενεργείας λέμε ότι θα το παίρνεις υπό μία προϋπόθεση, ότι δεν θα αρνηθείς τρεις δουλειές που σου προσφέρει ο ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ, καθώς ανοίγει η οικονομία και δεν είμαστε πια σε ύφεση και δημιουργούνται καινούργιες δουλειές, προσφέρει δουλειές σε ανέργους. Έχουμε όμως το φαινόμενο σε αρκετές περιπτώσεις οι άνεργοι να αρνούνται τις δουλειές παρότι είναι στο προφίλ τους και παρότι είναι στον τόπο εργασίας τους. Λέμε λοιπόν, όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη σχεδόν, ότι εάν σου δίνουμε από εδώ και πέρα, εάν σου δίνει ο ΑΕΔ τρεις δουλειές που είναι στο προφίλ σου, στις δεξιότητές σου, στον τόπο κατοικίας σου και κοντά στο μισθό που έπαιρνες πριν γίνεις άνεργος, και εσύ αρνηθείς και τρεις δουλειές, τότε κόβεται το επίδομα ενεργείας και φεύγεις από το μητρό του ΑΕΔ. Μία παρένθεση. Σε αυτές τις προσφερόμενες εργασίες, κύριε Χατζηδάκη, συμπεριλαμβάνεται και τις αγροτικές? Μα αν είσαι αγρότης. Δηλαδή δεν θα πάμε να πούμε σε κάποιον πολιτικό μηχανικό, σε κάποιον φαρμακοποιό να πάει να σκάψει. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω ο ΑΕΔ είναι μια πηγή για να αναζητηθούν. Επειδή ακούω ότι δεν πάει κανείς για αγροτικές δουλειές γι' αυτό. Εμάς πέρσι οι 13 περιφέρειες της χώρας, αφού διαβουλεύτηκαν εκεί σε τοπικό επίπεδο με τους φορείς κτλ., μας ζήτησαν να επιτρέψουμε να έρθουν 150.000 αλλοδαποί εργαζόμενοι για να κάνουν δουλειές διάφορες στην Ελλάδα, τα 4/5 των οποίων ήταν αγροτικές δουλειές, γιατί μας ζητάνε εκ των προτέρων, μας προσδιορίζουν πού θέλουν να δουλέψουν. Υπήρχαν και κάποιοι στον τουρισμό, υπήρχαν κοινωνική φροντίδα και τέτοια πράγματα, αλλά βασικά τα 4/5 ήταν σε αγροτικές δουλειές. Εκείνο που είδαμε εκ των υστέρων είναι ότι από αυτούς τους 150.000, περίπου οι 50.000 βεβαιωμένα ήρθαν, γιατί αυτοί ασφαλίστηκαν κτλ. Τώρα οι υπόλοιποι είτε δεν ήρθαν, δηλαδή οι περιφέρειες μας ζήτησαν για λόγους ασφαλείας για να είναι σίγουρες παραπάνω θέσεις και τελικώς δεν ήρθαν οι άνθρωποι, ή δεν το αποκλείω όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί και να ήρθαν κάποιοι και να μην δηλώθηκαν, έτσι. Μάλιστα. Τώρα. Για να έχουμε την εικόνα. Ναι, τώρα. Αυτή είναι η μια πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά είναι ότι βεβαίως εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε τις καταχρήσεις και τις απάτες, και με κατάπληξη είδα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να εμφανίζονται αντίθετοι σε όλα αυτά τα μέτρα. Τι άλλο ακόμα θα δούμε? Δεν θέλω να κάνω παραπάνω σχόλια σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά εμείς ερχόμαστε και κάνουμε και κάτι άλλο. Μην κάνετε κανένα σχόλιο, γιατί το επόμενο σχόλιο που θα πούμε για τα δύο κόμματα είναι ότι πρημοδοτούν την απατεωνία. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο να πει κανείς. Ναι. Τι άλλο να πει κανείς. Και είναι στο πλευρό του κάθε απατεώνα. Μα με συγχωρείτε. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα. Δηλαδή, οπότε όχι, είπαμε, μην χάνουμε χρόνο. Μην χάνουμε χρόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και το Κοινάλι. Δεν έχουμε. Έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Τι άλλο κάνετε? Ναι, ερχόμαστε για να ενισχύσουμε την απασχόληση, την πραγματική απασχόληση και τους πραγματικούς ανέργους. Και λέμε ότι άνεργοι οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να παίρνουν το μισό του επιδόματος ανεργίας, το 50% για το χρόνο που απομένει μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες που θα το πέρανε κανονικά. Για να ενισχύσουμε τα κίνητρα των ανέργων να βρουν δουλειά, να στηρίξουμε τους πραγματικούς ανέργους και να ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις βεβαίως να τους προσλάβουν. Αυτό είναι ένα επίδομα εργασίας, το οποίο για πρώτη φορά καθιερώνεται με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα. Άρα και το επίδομα ανεργίας το ονομάζεται πια επίδομα εργασίας, σωστά? Δεν το ονομάζουμε επίδομα εργασίας, αλλά δίνουμε ένα κομμάτι του από την ώρα που θα προσληφθεί κάποιος, το 50% στον άνεργο για να τον ενθαρρύνουμε να πάει να βρει δουλειά. Μάλιστα, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, ναι, για να ενθαρρύνουμε και τους μακροχρόνια ανέργους να πάνε να βρουν δουλειές, κάνουμε μια ειδική προσπάθεια για αυτούς που είναι πάνω από 5 χρόνια εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ. Κάνουμε έτσι κι αλλιώς ένα ψηφιακό μητρό, ένα ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε όλα αυτά, να τα φέρουμε στη σημερινή εποχή. Και τους ανθρώπους που έχουν μείνει για πολλά χρόνια εκτός δουλειάς, λέμε ότι τους δίνουμε ένα πριν 300 ευρώ
για να πάνε να εγγραφούν ξανά στον ΟΑΕΔ, να κάνουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και να τους βοηθήσουμε κατά προτεραιότητα αυτούς να πάνε να βρουν δουλειά. Διότι μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε αυτούς που ενδιαφέρονται, αυτούς που έχουν πραγματικά πρόβλημα και όχι φυσικά αυτούς που κάνουν καταχρήσεις. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηδάκη. Καλή δουλειά.